Νίκος Γρέντζελος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, κυρίες και κύριοι. Προσπαθώ να ανοίξω αυτό το θέμα των τροχαίων συμβάντων που καταλήγουν σε βαρύς τραυματισμούς, βαρύτατους, αλλά δυστυχώς ακόμη χειρότερα σε απώλεια ζωής. Γράφει σήμερα στο άρθρο του ο Πάσχος Μανδραβέλης στην εφημερίδα Καθημερινή ότι τα στοιχεία στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Το 1990, ας πούμε, είχαμε 1.981 νεκρούς. Το 1998 είχαμε 2.229 νεκρούς. Το 2022 είχαμε 624 νεκρούς. Πάμε πολύ πάλι, δεν το συζητώ, αλλά σε σχέση με τους 2.200 του 1998, οι 600 είναι μικρότερος αριθμός, όμως είναι πρόβλημα. Κύριε Γρέντζελε, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω από εσάς, κύριε Γρέντζελε, αυτή την προσπάθεια διερευνήσεως έτσι του θέματος, γιατί θέλω να αρχίζω πάντα από την εκπαίδευση, για να δούμε αν η εκπαίδευση είναι κανονική, αν τα διπλώματα που παίρνουμε είναι κανονικά ή τα αγοράζουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, τα κερδίζει με την αξία του ή ο οδηγός ή απλώς είναι αγορασμένο. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, ορίστε όμως, ξεκινήστε εσείς. Λοιπόν, καταρχήν για τα στατιστικά να πούμε ότι όντως είναι έτσι. Έχουν μειωθεί την τελευταία 20 ετία κατά 50%, 54% για την ακρίβεια, αλλά 624 νεκροί που είχαμε το 2022 είναι πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλος φόρος αίματος στην άσφαλτο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, και επίσης είναι και σοβαρά τραυματίες, άνθρωποι που αλλάζει η καθημερινότητά τους και πεθαίνουν καθημερινά και ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι οικογένειές τους. Τα στατιστικά εδώ θέλω να πω ότι έχουμε περίπου 100 παρασύσεις πεζών το χρόνο, με το κύριο ποσοστό των στατιστικών των θανατηφόρων να είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Το 88% ευθύνεται ανθρώπινο λάθος, και για τις ηλικίες 15 έως 24 είναι πρώτη αιτία θανάτων. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει μία μάστιγα που λέγεται κινητό. Το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας και στα στατιστικά δεν καταγράφεται. Δηλαδή, αν κάποιος παραβιάσει stop ή παραβιάσει σηματοδότη, το στατιστικό λέει ότι παραβίασε σηματοδότη. Δεν λέει ότι έστελνε μήνυμα στο κινητό και παραβίασε το σηματοδότη. Εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα, να αλλάξουμε νοοτροπία και θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο με σεβασμό στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη ζωή, με στόχο τον περιορισμό των τροχαίων κατ' ελάχιστο. Και θέλω να πω δύο πραγματάκια. Ξεκινάμε από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δεν ξεκινάει στη σχολή οδηγών, ξεκινάει από το σπίτι. Καταρχήν, οι γονείς θα πρέπει να είμαστε παραδείγματα για τα παιδιά. Δηλαδή, όταν το παιδί βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά να φοράει κράνος ή να φοράει ζώνη, θα φορέσει αργότερα και αυτό. Αν βλέπει τον μπαμπά να βρίζει στον δρόμο, θα βρίζει και το παιδί. Στη συνέχεια, η εκπαίδευση θα πρέπει να περάσει στα σχολεία, δηλαδή το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής θα πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Διαφορετικά θα μιλήσει σε κάποιο παιδάκι του νηπιαγωγείου, διαφορετικά σε ένα παιδάκι του δημοτικού, διαφορετικά θα μιλήσει σε ένα παιδάκι του γυμνασίου, έτσι ώστε αργότερα όταν έρχονται για να πάρουν το δίπλωμα στα 16 για μοτοποδήλατο ή στα 17 για αυτοκίνητο να είναι πολύ πιο έτοιμοι. Αστυνόμευση θα πρέπει να ενταθεί. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου αστυνόμευση, βλέπουμε συνεχώς παραβιάσεις και σίγουρα θα πρέπει να μπουν και κάμερες στο δρόμο, έτσι ώστε οι παραβάσεις να σου έρχονται στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες οδηγοί, που μπορεί να κατηγορούμε εδώ τους Έλληνες οδηγούς στο εξωτερικό, να είναι οι ίδιοι οδηγοί, να είναι υπόδειγμα. Και τέλος, θέλω να πω για την τεχνολογία, θα πρέπει να είναι σύμμαχος. Με την τεχνολογία, δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξουν εφαρμογές που να διακόπτουν τη λειτουργία του κινητού όταν οδηγεί κάποιος, γιατί για το 60% των ατυχημάτων ευθύνεται η απόσπαση προσοχής. Και έχουμε δει και στις βόρειες χώρες, οδηγούς λεωφορείων, όταν μπαίνουν μέσα για να οδηγήσουν, κάνουν αλκοτέστ. Ξέρετε, το 25% των θανατηφόρων ευθύνεται το αλκοόλ. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα γενικότερο σχέδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις. Μισό λεπτό, εγώ σας άφησα να κάνετε.